Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη τύπου που διοργανώνει ο Δήμος Λαμιαίων για τα Θερμοπύλια 2024. Τον εμβληματικό αυτό θεσμό, φέτος θα τιμήσουμε μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα συνδυάσουν ιστορική γνώση, τέχνη και ψυχαγωγία και θα διεξαχθούν από τις 6 μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου του 2024 στις Θερμοπύλες, στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών και στον Αρχαιολογικό Χώρο. Για πρώτη φορά, οι εκδηλώσεις είναι σχεδιασμένες τόσο για το ελληνόφωνο όσο και για το αγγλόγλωσσο κοινό και έχουν στόχο να γίνουν τα Θερμοπύλια πόλος έλξης ενός όλο και μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών που θα επισκέπτονται τον τόπο μας για να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία ιστορίας και πολιτισμού. Φυσικά, για όλες αυτές τις εκδηλώσεις, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Καλούμε όλους τους δημότες του Δήμου Λαμαίων να συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση και όλες και όλοι ενωμένοι να συμβάλλουμε ώστε να πετύχουμε το στόχο μας, τα Θερμοπύλια, να αποτελέσουν παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός. Σας καλωσορίζω και εγώ σήμερα σε αυτήν την προσπάθεια να ενημερώσουμε όλοι μαζί το κοινό για τα Θερμοπύλια. Τα Θερμοπύλια, λοιπόν, 2024. Ένας εμβληματικός θεσμός, ο οποίος φέτος πραγματικά τιμάται με μία σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν ως άξονα την εξωστρέφεια. Όπως ήδη ακούσατε, είναι σχεδιασμένες τόσο για το ελληνόφωνο όσο και για το αγγλόγλωσσο κοινό. Έχουμε ως βασική μας προτεραιότητα την ιστορική γνώση, τον πολιτισμό, την τέχνη και την ψυχαγωγία. Θα σας πω λοιπόν με λίγα λόγια ακριβώς τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Ξεκινάμε λοιπόν από την πρώτη μέρα, στην οποία πρώτη μέρα, 6 Σεπτεμβρίου του 2024, θα έχουμε τα εγκαίνια και την παρουσίαση της περιοδικής έκθεσης «Τεχνολογικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων». Θέλω εδώ να τονίσω ότι πρόκειται για μία έκθεση μοναδική στο είδος της, στην οποία έκθεση όσοι έρθουν θα έχουν την μεγάλη τύχη όχι απλά να θαυμάσουν επιτεύγματα τεχνολογικά των προγόνων μας, αλλά να ακούσουν και την εξήγηση πώς λειτουργούσαν από ειδικευμένους αρχαιολόγους ξεναγούς. Συνεχίζουμε με την ημερίδα, στην οποία επιστημονική ημερίδα, το θέμα μας είναι το πώς ο πολιτισμός γίνεται κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη ενός τόπου. Πραγματικά, σε αυτή την ημερίδα θέλουμε να δώσουμε τροφή για σκέψη, τροφή για προβληματισμό, όπως είπα, με άξονα την ιστορία, αλλά με τη βασική γνώση ότι η σύνδεση με τις πολιτιστικές μας ρίζες, ο πολιτιστικός και ιστορικός θησαυρός που έχουμε, είναι και ο κινητήριος μοχλός εξέλιξης του τόπου μας. Συνεχίζουμε λοιπόν με την δεύτερη μέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2024. Το πρωί θα έχουμε ξενάγηση σε δημοσιογραφικές αποστολές από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε αξιοθέατα του Δήμου Λαμιαίων. Και βέβαια το εμβληματικό μας στοιχείο θα είναι η θεατρική παράσταση «Κέτιδες», μία παράσταση την οποία την έχει αγκαλιάσει το κοινό και βέβαια έχουμε εισπράξει όλοι θετικά σχόλια. Στις 8 Σεπτεμβρίου, την τρίτη μέρα λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου, το πρωί θα υπάρχει ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στο Κέντρο Ενημέρωσης Θερμοπυλών, η οποία ξενάγηση θα είναι και αυτή και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και βέβαια όσοι θα συμμετέχουν, να ξέρετε ότι θα έχουν μια εμπειρία μοναδική, εμπειρία ιστορίας, εμπειρία πολιτισμού. Συνεχίζουμε με την συναυλία, την μουσική εκδήλωση που θα έχουμε το βράδυ στις 8 Σεπτεμβρίου 2024, στην οποία, αν δείτε τον τίτλο στο πρόγραμμα, έχουμε την αρχαία λύρα στο χώρο και στο χρόνο. Ταυτόχρονα θα έχουμε και εισήγηση από καθηγητή πανεπιστημίου για την μουσική στην αρχαία Ελλάδα. Θέλω να τονίσω το εξής, ότι θα είναι σχεδόν κάτι διαδραστικό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπορούμε σήμερα να ακούμε τη μουσική που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Και βέβαια θα είναι μια εξαιρετική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, όπως επίσης να τονίσω ότι θα έχουμε και τη βράβευση της κυρίας Γιώτας Βέη για την πολύχρονη παρουσία της στο δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να
υπογραμμίσω το εξής, ότι η έκθεση με τα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων θα είναι από τις 6 μέχρι και στις 15 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν δίνουμε πολύ χρόνο και θα πρέπει να συμμετέχουν και να έρθουν παιδιά, έφηβοι, μικροί και μεγάλοι, για να απολαύσουν αυτό που σας είπα πριν, αυτή τη διαδραστική εμπειρία σχετικά με τα τεχνολογικά επιτεύγματα των προγόνων μας, ιδιαίτερα σε μια εποχή που, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η ρομποτική μας κάνει όλους να έχουμε πάρα πολύ δυναμική σκέψη, και θα είναι ακόμη πιο δυναμικό το γεγονός ότι οι πρόγονοί μας είχαν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στην καινοτομία και στην πρωτοπορία. Να μην ξεχάσουμε να πούμε και πάλι ότι η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, και να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι αυτή η σελίδα που γυρνάμε φέτος στα Θερμοπύλια είναι μία σελίδα εξωστρέφειας, με εκδηλώσεις οι οποίες είναι σαφώς ζυγισμένες στον άξονα της ιστορίας, όμως με έναν τρόπο σύγχρονο, με έναν τρόπο διαδραστικό, με έναν τρόπο ψυχαγωγικό. Σας καλούμε λοιπόν όλες και όλους να συμμετέχετε. Η συμμετοχή σας θα είναι το στοιχείο που θα καθορίσει την επιτυχία της όλης διοργάνωσης, και εσάς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σας θέλουμε δίπλα μας κάθε λεπτό. Σας ευχαριστούμε.